όνειρα να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Ναι, εννοείται. Όπως κάθε νεαρό παιδί, όταν ξεκινάει τον αθλητισμό, έχει σαν όνειρο να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Έτσι και εγώ. Εντάξει, είχα ξεκινήσει και έπαιζα ποδόσφαιρο όταν ήμουν πιο μικρός. Και στο σχολείο ξεκίνησα να ασχολούμαι με το στίβο. Και όταν έγινε πλέον αυτή η αλλαγή, στόχευα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Α, οκ. Okay. Μικρός έλεγες θα γίνω ποδοσφαιριστής. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έλεγα ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής. Πόσες ώρες την ημέρα, όταν κάνεις training, είσαι κάνεις γυμναστική? Κάνουμε 2-3 ώρες το πρωί και 2-3 ώρες το απόγευμα. Όταν είσαι σε αγώνες, ας πούμε το καλοκαίρι, όταν έχουμε αγώνες, είναι πιο light το πρόγραμμα. Έχεις δουλέψει, έχεις φτάσει, ας πούμε, εκεί που θες και πλέον παίζεις, ας πούμε, με λεπτομέρειες. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά-πολλά πριν τους αγώνες. Πολύ ενδιαφέρον και για τους τελεθεατές. Ξέρω, όλοι θα με ρωτήσουν. Στο τι τρώει ένας Olympic athlete? Εντάξει, δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος ότι τρώμε και κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που... Really? Ναι, και κάποιες φορές, ας πούμε, και εμείς έχουμε την ανάγκη να χαλαρώσουμε και να φάμε και... Σοκολάτα? Πες μου ότι τρως σοκολάτα. Θυμάμαι στην Αυστραλία ότι έφαγα πίτα από κρέας καγκουρό. Oh, kangaroo pita. Yes. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι το καγκουρό τρώγεται. Λοιπόν, καθίσουμε λίγο με το φαγητό και να μου πεις τι θέλεις να σου φτιάξω στην κουζίνα όταν επιστρέφω στο Καναδά. Έχεις ένα αγαπημένο γεύμα? Δεν ξέρω αν ξέρεις να κάνεις κουπέπια κυπριακά. Α, το έμαθα προχθές. Αλλά τα πιο ωραία είναι όταν έχουν αρκετό λάδι μέσα. Ελαιόλαδο? Ναι. Βάζεις ελαιόλαδο στο πάντα? Ναι. Δεν σε ρώτησα αν μαγειρεύεις για τον εαυτό σου. Έχεις κάτι? Εννοείται, ναι. Όλα μόνος σου, ε? Έξι χρόνια πλέον μένω μόνος μου και αναγκαστικά μαγειρεύω. Έχεις κάτι αγαπημένο, like αυτό που μου είπες, τα κουπέπια, σου αρέσει να τα φτιάχνεις ή να τα παρεγγείλεις? Όχι, φτιάχνω αρκετά καλές πάστες, νομίζω. Πάστα, οκ. Okay. Ναι, μπολονές, είναι... Ωραία. Είναι το σπεσιαλιτέ μου. Και συνταφημίσεις το. Θα μου πεις λίγο secret συνταγή, τι βάζεις μέσα. Okay, ετοιμαστείτε, φτιάχνουμε pasta bolognese to Milan Olympic athlete. Here we go. Again, now traditionally, bolognese is with penne. Oh, with penne pasta. With penne pasta, okay. Yeah. But for me, you know, that comfort kit comes back. I want my spaghetti, please. I noticed the last episode. Παρατήρησε ο Chef Russell. You want very... Thin Δεν του αρέσει dices. Το σκόβο το κρεμμύδι. I know. It's okay. Go ahead. We have aprons on. Are you smelling mama's sauce? I am. Very good. Ένα ποτηράκι πάστα. You bring it right here in the middle. You hold your food. You turn your plates. All right. And that will get it nicely centered right there. Okay. Let me get some for me. And then, are you eating? Oh. I'm eating out of the pan. How you told me. Here is your pasta bolognese, courtesy of Canadian Chef. Okay. My fork. I'm gonna show you my fork. No? Mmm, pizza!